αντιμέτωποι με μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τα οικονομικά τους, που δημιουργεί μεγάλο πλήγμα την περίοδο της καραντίνας αλλά και τώρα με την υγειονομική κρίση. Έρχονται οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων και σε επίπεδο Μαγνησίας. Μάλιστα, έχουν θέσει τα συγκεκριμένα ζητήματα προς την κυβέρνηση και ζητούν σε κάθε περίπτωση λύση. Το σωματείο μας, που όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας έχουμε υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά οικονομική που έχουν υποστεί σχεδόν από όλα τα επαγγέλματα, το περισσότερο πλήγμα το έχουμε πάθει εμείς. Τώρα, υποσχέσεις έχουμε πάρα πολλές από το κράτος, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει καμία οικονομική βοήθεια. Έχουν πει για κάποιες επιδοτήσεις, για κάποια δάνεια, για κάποια αυτά. Δάνεια δεν θέλουμε να πάρουμε, διότι ένα δάνειο άμα πάρεις θα πρέπει στην πορεία να το πληρώσεις και με τόκους κλπ. Τώρα, είχαν πει για ένα θέμα επιδότησης. Ακόμα μέχρι και σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα, δεν μας έχουν βοηθήσει καθόλου και είμαστε αυτή τη στιγμή στο έλεος. Το λιγότερο 15.000 το λεωφορείο να βάλουν 2.000 το μήνα. 2.000 το μήνα δεν νομίζω ότι για ένα λεωφορείο είναι κάτι. 2.000 το μήνα. Ναι, να πούν 8 μήνες σας έχουμε, 2, 8, 16. Και να επιδοτήσουν και τα γραφεία μας. Έχουμε νίκια, έχουμε και εμείς δεν ξέρουμε τι έχουμε. Πόσο θα κρατηθούμε. Υπάρχουν οικογένειες και φοβερές υποχρεώσεις. Πήγαμε τον Ιανουάριο πριν τον κορονοϊό, πήγαμε και συντηρήσαμε τα λεωφορεία και μείναμε λόγω γνωριμιών τόσα χρόνια, τα αφήσαμε με βυρισέδια στα συνεργεία και άλλοι υπογράψανε και επιταγές. Αυτά πρέπει να πληρωθούν κάπου. Αυτά πρέπει όλα να τα κοιτάξουν και αμέσως να μας δώσουν κάποια χρήματα. Το μήνυμα που στάλθηκε παράλληλα στους τοπικούς βουλευτές είναι συγκεκριμένο. Τι μήνυμα στέλνετε στους τοπικούς βουλευτές? Οι τοπικοί βουλευτές, εμείς είμαστε εκείνοι που τους ανεβάζουμε και εμείς τους κατεβάζουμε. Είμαστε ένας κλάδος που έρχομαστε σε επαφή με πολύ κόσμο και έχουμε και τη δυνατότητα και είμαστε που να ευχαριστήσουμε πρώτα τους πολίτες που μας έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια, του Βόλου, και θέλουν πάντα να είναι δίπλα μας, και όσο για τους βουλευτές να έχουν υγεία μας κοιτάξουν, και να μας κοιτάξουν, να τους κοιτάξουμε κι εμείς.